ο δρόμος προς τη Δαμασκό. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Εκκλησιαστικής Φωνής της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, που θα χαρίσει την ελπίδα σε κάθε άνθρωπο που επιδιώκει τη δική του μεταστροφή και σωτηρία. Η μεταστροφή από το σκοτάδι της αμαρτίας στο φως της μετανοίας μέσα από τη ζωή και τα κείμενα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παρουσιάζει ο πατέρας Αθανάσιος Γραμμένος. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Είμαστε και αυτή την εβδομάδα μαζί με σκοπό να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο το Θεό μας με βοηθό και αγκονάρι το μέγα μυστήριο της μετανοίας. Το μυστήριο που έχει χαρακτηριστεί από τους Αγίους της Εκκλησίας μας ως το κλειδί. Το κλειδί αυτό που ανοίγει την πόρτα που χωρίζει όλους εμάς από τον Πανάγαθο Θεό και Πατέρα μας. Έχει χαρακτηριστεί επίσης το θεμέλιο της πίστης και το μοναδικό εισιτήριο που οδηγεί απευθείας στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Για το αληθές του λόγου αυτού μας διαβεβαιώνει πρώτος από όλους ο ληστής, ο οποίος βρισκόταν σταυρωμένος δίπλα στον Κύριό μας κατά την ώρα του πάθους του. Κοινός ο κακούργος άνθρωπος δεν είχε τίποτε καλό να επιδείξει, παρά μόνο τη μεταστροφή του κατά την ίστατη ώρα. Τούτη η στάση του όμως ήταν αρκετή για να ακούσει από το στόμα του Κυρίου ό,τι πιο παράδοξο είχε μέχρι τότε ακούσει η ανθρωπότητα. «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσου». Σήμερα δηλαδή θα μπεις μαζί μου στον παράδεισο. Πριν από οποιονδήποτε άλλο, πριν από τους δίκαιους πατέρες και προφήτες, του αγαπημένου μου λαού, πριν από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Ιωσήφ και τον Μωυσή, πριν ακόμη και από τον μεγαλύτερο άνδρα, σε αγιοσύνη και ποιότητα που γέννησε ανθρώπινη μήτρα, τον πρόδρομο και βαπτιστή μου Ιωάννη. Εσύ ο κακοποιός. Δεν είχε προλάβει ούτε να εξομολογηθεί, ούτε να ακούσει ευχή. Ο Χριστός όμως, ο μόνος που γνωρίζει τι κρύβουν οι καρδιές των ανθρώπων, είδε αυτό που ήθελε να δει. Είδε αυτό που περιμένει από τότε που έπλασε τον άνθρωπο με τα ίδια του τα χέρια. Δεν είδε αγιότητα, δεν είδε νηστεία, δεν είδε φιλανθρωπία, θαυματουργία και άσκηση. Είδε μόνο τη ρίζα όλων των αρετών, τη μετάνοια. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη αρετή, την Αγία Μετάνοια, ας ζητούμε και εμείς και ας την εξασκούμε σε όλο τον επίγειο βίο μας. Από αυτό εδώ το βήμα αναζητούμε τον τελευταίο καιρό τη μετάνοια μέσα στη Γραφή και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο της μέρος, το Ιερό Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού είδαμε, υπογραμμίσαμε και παρουσιάσαμε τα σχετικά με τη μετάνοια περιστατικά στην Πεντάτευχο, θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση με το έκτο βιβλίο του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο τιτλοφορείται «Ιησούς του Ναβί». Οι Ισραηλίτες λοιπόν κατά την 40χρονη πορεία τους στην έρημο, από την έξοδό τους από την Αίγυπτο προς την κατάκτηση της γης της Επαγγελίας που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός, είχαν ήδη δημιουργήσει ένα στιβαρό δεσμό με τον Κύριο και Θεό τους. Είχαν δει τα θαυματουργικά σημεία του, είχαν νιώσει την πατρική του καθοδήγηση και αγκαλιά, είχε γίνει προσπάθεια να εκπολιτιστούν και να κατηχηθούν σχετικά με όλα τα σημεία, μιας και έλαβαν νόμο πνευματικό αλλά και κοινωνικό. Ένα νόμο φτιαγμένο από τους μόνους κατάλληλους και ταιριαστούς σε εκείνη την εποχή διδασκάλους. Ένα νόμο φτιαγμένο από το Πνεύμα του Θεού, όπως αυτό ευδοκίμησε στις διάνοιες των δικαίων προφητών του. Το μόνο που τους έλειπε ήταν η χάρη. Αυτή τη χάρη που έχει την τύχη να φέρει η μετά Χριστόν ανθρωπότητα και που βρίσκεται σήμερα θησαυρισμένη μέσα στην Εκκλησία. Εκτός όμως από τις δωρεές του Θεού Πατέρα, είχαν βιώσει μέσα στο πετσί τους και την εγκατάλειψη από Αυτόν. Είχαν νιώσει για τα καλά πως αν δεν είσαι καθαρός, ο Θεός δεν αντέχει δίπλα σου. Πως αν δεν θέλεις το Θεό για Πατέρα και Συνοδοιπόρο σου, Αυτός φεύγει και σεβόμενος την προσωπική σου ελευθερία σε αφήνει να πας όπου εσύ θέλεις. Πράγματα τα οποία βέβαια έχουν διαχρονική ισχύ και αξία και ισχύουν φυσικά και σήμερα. Αυτό όμως για το οποίο ήσαν πια σίγουροι ήταν πως όταν μετανοούσαν για τις πράξεις τους, τις προδοσίες, την κακία και την αχαριστία προς το Δημιουργό τους,
Τότε εκείνος πάραυτα επέστρεφε κοντά τους, σαν τον σπλαχνικό πατέρα του ασώτου της Καινής Διαθήκης. Μετά λοιπόν από τούτες τις πνευματικές μεθυλικιώσεις τις οποίες περίλθαν οι Ισραηλίτες, βρίσκονται πλέον λίγο πριν από την κατάκτηση της γης της Επαγγελίας ή αλλιώς της γης Χαναάν. Σε μια τελευταία πολεμική σύραξη όμως, τα πράγματα έλαβαν εντελώς αρνητική τροπή και η κατάληψη της χώρας καθώς και ολόκληρο το σχέδιο του Θεού κόντεψε φαινομενικά να ματαιωθεί. Στην διάρκεια μιας εύκολης μάχης ιτήθηκαν, ενώ έχασαν και μέρος του έμψυχου δυναμικού του στρατεύματός τους. Έτσι ο λαός λύγησε και έχασε το θάρρος του, το ίδιο και οι πρεσβύτεροι αλλά και ο επικεφαλής τους πλέον, Ιησούς του Ναβί. Διαβάζουμε από το κείμενο του ομώνυμου βιβλίου. Ο Ιησούς προσευχήθηκε. «Παντοδύναμε Κύριε, γιατί άφησες αυτό το λαό να διαβεί τον Ιορδάνη, για να μας παραδώσεις την εξουσία των αμοραίων και να μας εξοντώσουν. Μακάρι να είχαμε μείνει από την άλλη πλευρά του ποταμού. Σε παρακαλώ Κύριε, τι να πω τώρα που οι Ισραηλίτες κατατροπώθηκαν από τους εχθρούς τους. Όταν το μάθουν οι Χαναναίοι και οι άλλοι κάτοικοι της χώρας, θα μας περικυκλώσουν και θα μας εξαφανίσουν από τη γη. Και τι θα κάνεις τότε για να περισωθεί η δόξα του μεγάλου ονόματός σου?» Ο Κύριος απάντησε στον Ιησού: «Σήκω πάνω, τι έπεσες με το πρόσωπο κατά γης. Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν, παρέβηκαν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντί μου. Πήραν πράγματα και αφιερώματα ψεύτικων θεών ως λάφυρα από την προηγούμενη μάχη. Τα έκλεψαν, τα συγκάλυψαν με ψέμα και τα έκρυψαν ανάμεσα στα πράγματά τους. Γι' αυτό και δεν θα μπορέσουν πια να αντισταθούν στους εχθρούς τους. Θα τρέπονται σε φυγή μπροστά τους, γιατί τώρα αυτοί οι ίδιοι καταδίκασαν τους εαυτούς τους. Δεν θα είμαι πια μαζί σας, αν δεν πετάξετε τα απαγορευμένα αντικείμενα. Σήκω λοιπόν, προετοίμασε το λαό και πες τους. Καθαριστείτε, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας λέει πως το ανάθεμα είναι ανάμεσά σας, Ισραηλίτες. Δεν θα μπορέσετε πια να αντισταθείτε στους εχθρούς σας, ωστότου πετάξετε μακριά σας τα βδελίγματα αυτά και τα απαγορευμένα αντικείμενα». Την επόμενη μέρα ο Αχάν από τη φυλή Ιούδα πλησίασε τον Ιησού. Ο Ιησούς του είπε: «Αναγνώρισε παιδί μου το μεγαλείο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και εξομολογήσου σε Αυτόν. Πες μου τι έχεις κάνει και μη μου κρύψεις τίποτα». Ο Αχάν απάντησε στον Ιησού: «Πράγματι εγώ είμαι που αμάρτησα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, κάνοντας το εξής. Όταν είδα ανάμεσα στα λάφυρα έναν ωραίο μανδύα από τη Σινάρ, 200 σίκλους ασήμι και ένα χρυσό ραβδί που ζύγιζε 50 σίκλους, τα επιθύμησα και τα πήρα. Βρίσκονται κρυμμένα στο έδαφος μέσα στη σκηνή μου. Το ασήμι είναι από κάτω». Ο Ιησούς είπε στον Αχάν: «Γιατί μας προξένησες αυτή τη δυστυχία? Ο Κύριος σήμερα θα προξενήσει δυστυχία σε σένα». Τότε οι Ισραηλίτες τον θανάτωσαν δια λιθοβολισμού. Έπειτα ύψωσαν πάνω από τον Αχάν ένα μεγάλο σωρό από πέτρες εν είδη μνημείου, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα. Με τη μετάνοια και το χαμό του ταλέπορου Αχάν, τα πράγματα ισορρόπησαν στις τάξεις των Ισραηλιτών, αλλά και όσον αφορά στις σχέσεις τους με το Θεό. Ας μην προτρέξουμε αγαπητοί να σκεφτούμε για το Θεό πως είναι αυστηρός και πως δεν μοιάζει με το Θεό που ενανθρώπισε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Θεός ήταν για την εποχή εκείνη το γενικότερο ιστορικό της πλαίσιο και για τη συγκεκριμένη περίσταση αυτός ακριβώς που έπρεπε να είναι. Είχε να κάνει, όπως προείπαμε, με ένα έθνος νεογέννητο, το οποίο έπρεπε να παιδεύσει ανάλογα με την ηλικία και τις αρρώστιες τις οποίες εμφάνιζε. Όπως ένας πατέρας που από αγάπη και μόνο εκφράζεται και με αυστηρότητα, θέλοντας να χαράξει στην ψυχή και το νου του μικρού του παιδιού τη σημασία του κακού και τις συνέπειες που αυτό φέρει στη ζωή του ανθρώπου. Θα σας εξομολογηθώ πως η πρώτη φορά που έκλεψα ένα παιχνίδι από ένα φιλικό σπίτι και το παρουσίασα στη μητέρα μου στην ηλικία των 4-5 ετών, αυτή με πήρε από το χέρι, με οδήγησε πίσω στο σπίτι αυτό με σκοπό να ζητήσω συγνώμη μπροστά σε όλους και να δώσω πίσω το παιχνίδι στο φίλο μου. Δεν σας κρύβω πως τη συναισθηματική πίεση και τη φόρτιση που βίωσε ο ψυχισμός μου σε εκείνη την περίσταση
δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Άλλος γονιός, σε μια παλιότερη εποχή, μπορεί να χτυπούσε το παιδί του για να το παραδειγματίσει. Ενώ σήμερα η συγκεκριμένη πράξη θα πρέπει μάλλον να αντιμετωπίζεται με τακτικές που συμβαδίζουν με την τωρινή παιδαγωγική σκέψη. Το γεγονός είναι πως ο Θεός δεν χάνει τις ιδιότητες του ποτέ. Η Θεία Φύση είναι αμετακίνητη και απαράλλαχτη ως προς τα χαρακτηριστικά της. Ο Θεός, όπως είπαμε άλλοτε, είναι πάντοτε Πατέρας, πάντοτε Πανάγαθος και εκφραστής της αγάπης, όπως ήταν όταν δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, και αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Η έκφραση της πατρότητας όμως είναι αυτή που αλλάζει σε κάθε εποχή και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ανθρώπου είναι αυτά που επιτάσσουν διαφορετική κάθε φορά καθοδήγηση και εξάσκηση της πατρότητας. Κατά την εποχή εκείνη δεν ήταν ο κόσμος έτοιμος να δεχτεί έναν Θεό με μοναδικό του χαρακτηριστικό την αγάπη. Ο Θεός των Ιουδαίων έπρεπε να είναι εξίσου σκληρός με τους υποτιθέμενους θεούς των αντιπάλων τους. Έπρεπε οι εχθροί να τρομάζουν στο άκουσμα του Θεού του Ισραήλ. Έχουμε αναφέρει και παλαιότερα πως η κατάσταση του κόσμου εκείνη την εποχή ήταν ημιάγρια. Ο κόσμος τότε σιγά σιγά προετοιμάζονταν για να δεχτεί αυτό που έγινε 1200 περίπου χρόνια αργότερα. Την έλευση δηλαδή του σαρκωμένου Θεού στον κόσμο. Συν της άλλης και ο κάθε συγγραφέας εκφράζει την προσωπική του αντίληψη και εμπειρία από τη σχέση του με το Θεό. Από εκεί και πέρα ο Θεός που ξέρουμε εμείς οι χριστιανοί δεν μπορεί παρά να έχει στους κόλπους του σήμερα το μετανοημένο Αχάν, έναν Ισραηλίτη του οποίου η αμαρτία χρησιμοποιήθηκε από τη Θεία Βουλή του Κυρίου ως σημείο αναφοράς που θα θυμίζει πάντοτε τις συνέπειες της παρακοής και της αντίταξης στην αγάπη του Θεού και τη συμπόρευση με Αυτόν. Ας μη φυτεύουμε, αγαπητοί φίλοι, το δικό μας μικρό μυαλό και τον δικό μας τρόπο σκέψης στον άναρχο, απερινόητο και αείδιο Θεό. Ο Θεός σκέφτεται, αν μη τι άλλο, πιο μακροσκοπικά. Έχει ως προοπτική του πάνω απ' όλα την αιωνιότητα και τη συμμετοχή όλων μας στη Βασιλεία Του που θα διαρκεί για πάντα. Έχει παιδιά Του όλους μας. Αρκεί πάντοτε και εμείς να θέλουμε να είμαστε παιδιά Του. Και είμαστε γι' Αυτόν τόσο σημαντικοί, ώστε Τον ακούμε σε κάποια άλλη περίσταση να λέει πως έχει μετρημένες ακόμα και τις τρίχες της κεφαλής μας μία προς μία. Και άλλοτε, πως μπορεί να Τον δούμε να αφήνει 99 από εμάς για να βγει να αναζητήσει μόνο έναν. Δεν μπορεί να θυσίασε και να δόρισε τρόπον τεινά στο διάβολο τούτον τον ταλέπορο τον Αχάν, ο οποίος μάλιστα μετανόησε. Μετά από αυτά, οι Ισραηλίτες τελικά με τη βοήθεια του Θεού κατέκτησαν τη γη Χαναάν. Τους την έδωσε αφού ήταν αυτή η υπόσχεσή τους στους προπάτορές τους, μάλιστα εκατοντάδες χρόνια πριν. Τότε που είχε εμφανιστεί και καλέσει τον Αβραάμ, λέγοντάς του «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που θα σου δείξω εγώ». Όπως ακριβώς κάνει εκατοντάδες χρόνια μετά ο ένσαρκος λόγος με τους ψαράδες της Γαλιλαίας και μετέπειτα μαθητές του. «Κοινώς φύγε από το μικρό κοσμό σου και εμπιστέψου εμένα τον Θεό, γιατί σου έχω μία αποστολή τόσο ουσιαστική που δεν μπορείς ούτε να τη φανταστείς. Θα σε κάνω Αβραάμ πατέρα ενός μεγάλου έθνους», είχε πει στο μεγάλο προφήτη, «και με σένα θα ευλογηθούν αργότερα όλα τα έθνη της γης». Και όταν αργότερα κατά την αρχή της περιοδίας του αυτής στο πουθενά ουσιαστικά πάτησε αυτή τη γη, ο Κύριος του εμφανίστηκε και πάλι και του είπε «Αυτή είναι η γη που θα δώσω στους απογόνους σου». Όπως έκανε και στον Παύλο όταν τον άρπαξε για να του δώσει μία γεύση από την ομορφιά της ετοιμασμένης βασιλείας του και να του επιτρέψει να ακούσει τα άρρητα ρήματα για να του ανοίξει με αυτόν τον τρόπο ακόμη περισσότερο την όρεξη και να τον κάνει να κηρύξει και να διδάξει με ακόμη μεγαλύτερη βεβαιότητα και ορμή. Thank you.
Με την κατάκτηση της γης της Επαγγελίας κλείνει και το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Αυτό όμως που δεν αλλάζει και δεν κλείνει ποτέ είναι το λεγόμενο αιώνιο πρόβλημα των Ισραηλιτών αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτό που αποτυπώθηκε ως επίλογος της προηγούμενης εκπομπής μας με το τραγούδι του Μωυσή. Οι Ισραηλίτες και γενικότερα οι άνθρωποι δεν θα πάψουν να προδίδουν τον Πατέρα και Θεό τους, με αποτέλεσμα αρκετά συχνά να οδηγούνται και πάλι στην κοινωνική, πνευματική, ηθική και με μια λέξη γενική κατάπτωση. Και έτσι η μετάνοια να συνεχίζει στους αιώνες να αποτελεί το τρανό διακύβευμα. Περνάμε αγαπητοί στο επόμενο βιβλίο, αυτό των Κριτών, το οποίο περιγράφει λίγο πολύ παρόμοιες καταστάσεις. Διαβάζοντας από την εισαγωγή του βιβλίου «Αυτούσια», υπογραμμίζουμε τα εξής. Η απομάκρυνση του Ισραήλ από τον Θεό έχει ως συνέπεια την εγκατάλειψή του από Αυτόν και την καταπίεσή του από γειτονικούς λαούς. Μετά όμως από τη μετάνοια του λαού και την επίκληση του Θεού, αυτός αναδεικνύει κάθε φορά κάποιον σωτήρα, τον Κριτή, ο οποίος απελευθερώνει τους Ισραηλίτες και αποκαθιστά την τάξη. Μετά το θάνατο του Κριτή όμως, η ιστορία επαναλαμβάνεται και πάλι από την αρχή. Η σωτηρία λοιπόν και η επιβίωση του Ισραήλ στη γη της Επαγγελίας εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα των σχέσεών του με το Θεό. Είναι να απορρεί πράγματι κανείς με τη διαχρονικότητα και την αξία των λόγων του Θεού που βρίσκονται στη Γραφή. Αφού λοιπόν κατά κάποιο τρόπο χωρίστηκε και διαμοιράστηκε η επαρχία της Χαναάν σε όλες τις φυλές του Ισραήλ, γίνεται μία αναφορά του συγγραφέα σε ένα κομβικό ζήτημα. Στο ότι δηλαδή οι Ισραηλίτες δεν είχαν ακούσει την εντολή του Θεού και δεν είχαν εκδιώξει μέσα από τις τάξεις τους όλους τους εχθρούς τους, οι οποίοι λάτρευαν τα είδωλα και ήσαν ταυτόχρονα άνθρωποι που είχαν μολυνθεί τόσο πολύ που ήταν αδύνατο να επανέλθουν στη φυσική κανονικότητα. Ας θυμίσουμε μόνο πως όποιος ειδωλολάτρης μετανοούσε και ήθελε να ενσωματωθεί στο λαό του Θεού ήταν ευπρόσδεκτος. Όποιος όμως συνέχιζε ηθελημένα να ζει με τις πατρογονικές του συνήθειες αποτελούσε απόστημα για τους Ισραηλίτες, το οποίο με τις ευλογίες του Θεού, αφού δεν μπορούσε να γιατρευτεί, έπρεπε να ξεριζωθεί. Άλλωστε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όταν διδάσκει με έντονο ύφος στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του να αποφεύγουν τη μαγιά των Φαρισαίων και των Γραμματέων, τούτο ακριβώς εννοεί. Θέλει πάντοτε ο Θεός να έχει ένα καθαρό κομμάτι δικό του, τη δική του μαγιά με την οποία να αναπλάθει ή έστω να συντηρεί τον κόσμο. Άγγελος Κυρίου λοιπόν, για να επανέλθουμε στο κείμενο, ήρθε από τα Γάλγαλα στη Βοχήμ και είπε στους Ισραηλίτες: «Σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας έφερα στη χώρα που είχα υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές σας. Και έχω διακηρύξει ότι δεν θα ακυρώσω ποτέ τη διαθήκη μου μαζί σας, εφόσον όμως εσείς δεν συνάψετε καμία συνθήκη με τους κατοίκους της χώρας αυτής και εφόσον καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους. Εσείς όμως δεν υπακούσατε σε όσα σας είπα. Γιατί το κάνατε αυτό? Σας δηλώνω λοιπόν πως δεν θα διώχνω πια από μπροστά σας τους κατοίκους αυτής της χώρας. Θα είναι εχθροί σας και οι θεοί τους θα γίνουν παγίδα για εσάς». Ενώ ο Άγγελος Κυρίου έλεγε τα λόγια αυτά στους Ισραηλίτες, ο λαός φώναζε δυνατά, μετανοημένος και έκλαιγε. Γι' αυτό ονόμασαν τον τόπο εκείνο Κλαφθμό και πρόσφεραν εκεί θυσίες στον Κύριο. Ο Ιησούς απέλυσε το λαό, οι Ισραηλίτες πήγαν καθένας στο μερίδιο γης που τους ανήκε και έτσι κατέλαβαν τη χώρα. Η μετάνοια που εξέφρασαν στον Άγγελο του Κυρίου τους έφερε τελικά και πάλι κοντά στον Κύριο και έτσι ο λαός λάτρευε τον Θεό του για όσο ακόμη ζούσε ο Ιησούς και οι υπόλοιποι πρεσβύτεροι, οι οποίοι είχαν δει τα μεγάλα έργα που έκανε ο Κύριος για χάρη των Ισραηλιτών. Η γενιά αυτή όμως πέθανε και ήρθε άλλη γενιά που δεν γνώριζε προσωπικά τον Κύριο ούτε τα έργα που είχε κάνει για χάρη των προγόνων τους. Έτσι οι Ισραηλίτες λάτρεψαν το Θεό Βάαλ και δυσαρέστησαν με τις πράξεις τους τον Θεό Πατέρα τους. Εγκατέλειψαν το δικό τους Θεό και Θεό των προγόνων τους που τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο και λάτρεψαν άλλους θεούς, αυτούς που λάτρευαν οι γύρω τους λαοί. Προσκύνησαν αυτούς τους θεούς και έτσι εξόργησαν τον Κύριο. Βλέπετε αγαπητοί πως το κακό εξαπλώνεται όπως ακριβώς η ασθένεια, η οποία
από μία προσεξία ή από μία δυσλειτουργία του οργανισμού, φθάνει να καταστήσει ολόκληρο το σώμα άρρωστο και παρακάτω ίσως νεκρό. Όπως ο Ιησούς Χριστός λέει να προσέχουμε αυτά που εισέρχονται μέσα μας δια των αισθητηρίων οργάνων και είναι τα μόνα που μπορούν να σκοτώσουν και την ψυχή μας και όχι κάποιες ακάθαρτες τροφές που εισέρχονται μεν εντός ημών καταλήγουν δε στο αποχωρητήριο. Ίδιος λοιπόν ο λόγος του Θεού στους Ισραηλίτες, ίδιος και ο λόγος του λόγου στους μαθητές του. Ίδια όμως και η ασθένεια της ανθρωπότητος από καταβολής κόσμου. Ίδια στις δύο αυτές ιστορικές περιόδους, αλλά και σήμερα ίδια. Να ζήσω μακριά από το Θεό, να κάνω ό,τι θέλω εγώ, να γίνω Θεός εγώ και να κυριεύσω και να πατήσω τους άλλους. Και τούτα σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και σε επίπεδο εθνοτήτων και κρατών. Η απομάκρυνση από το μοναδικό Θεό όμως ισούται είτε θέλουμε να το κατανοήσουμε, είτε όχι με το χάος. Γιατί αυτός είναι ο νόμος του σύμπαντος κόσμου, αγαπητοί. Και γιατί δημιουργή του ευτυχώς δεν είμαστε εμείς, αλλά ο Πανάγαθος Θεός. Ας προσέχουμε, αγαπητοί φίλοι, να είμαστε ακέραιοι, να είμαστε καθαροί και να μην βρωμίζουμε τη μαγιά μας. Να βάλουμε ένα στόπ στην εξάπλωση της ασθένειας και να γίνουμε βοηθοί του Χριστού. Να είμαστε από αυτούς που κτίζουν μαζί του και όχι από αυτούς που γκρεμίζουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε, αυτά που λαμβάνουμε, αυτά καθορίζουν και τις πράξεις μας. Αυτά δηλαδή κάνουμε. Λέει επ' αυτού ο Μέγας Βασίλειος «Και η ψυχή σου εξομοιώνεται με όσα κάνεις. Παίρνει τη μορφή και το σχήμα των πράξεών σου. Η εμφάνισή σου, το ντύσιμό σου, το βάδισμα και ο τρόπος που κάθεσαι, όπως και το φαγητό σου, το κρεβάτι σου, το σπίτι και τα έπιπλα του σπιτιού σου, όλα καθορίζουν εσένα. Γι' αυτό πρόσεξε να είναι απλά». Και τα λόγια και το τραγούδι και η παρέα με το φίλο, και αυτά να τίνουν στο μέτρο και όχι στην υπερβολή. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και φίλοι, ιδιαίτερα στην εποχή μας, η οποία πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τη Βαβέλ. Προσοχή στους πομπούς με τους οποίους συγχρονιζόμαστε.
Συνεχίζουμε αγαπητοί και πάλι μέσα από το κείμενο. Εγκατέλειψαν λοιπόν οι Ισραηλίτες τον Κύριο και λάτρεψαν το Βάλ και την Αστάρτη. Αποτέλεσμα, ο Κύριος τους παρέδωσε πια σε επιδρομείς οι οποίοι τους ρήμαζαν. Τους πούλησε στους γύρω εχθρούς τους και δεν μπορούσαν πια να τους αντιμετωπίσουν. Παντού όπου πήγαιναν να πολεμήσουν ο Κύριος ήταν εναντίον τους και δεν νικούσαν, όπως ακριβώς τους είχε προειδοποιήσει με όρκο. Και αυτό τους έριχνε σε βαθιά κατάθλιψη. Τότε ο Κύριος τους έδωσε για αρχηγούς τους λεγόμενους κριτές, οι οποίοι τους γλίτωναν από τους επιδρομείς. Αλλά ούτε στους κριτές τους υπάκουγαν, γιατί επιδίδονταν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκυνούσαν. Κάθε φορά που ο Κύριος τους έστελνε έναν κριτή, ήταν ο ίδιος μαζί του και τους γλίτωνε από τους εχθρούς τους όσον καιρό ζούσε ο κριτής. Ο Κύριος τους λυπόταν όταν οι εκμεταλλευτές και οι καταπιεστές τους έκαναν να στενάζουν. Όταν όμως πέθαινε ο κριτής, οι Ισραηλίτες ξανάπεφταν στην απιστία και μάλιστα χειρότεροι από εκείνη των προγόνων τους. Δεν έλεγαν να απαρνηθούν τις κακές τους πράξεις και τη διεστραμμένη τους συμπεριφορά. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζονταν για πολλά χρόνια μέχρι οι Ισραηλίτες να ζητήσουν βασιλείς, όπως δηλαδή είχαν τα υπόλοιπα γειτονικά τους έθνη. Έστελνε ο Θεός ένα κριτή, όταν άκουγε τη μετάνοια του λαού του, ο κριτής με τη βοήθεια του Θεού ισορροπούσε την κατάσταση και σε πολλές περιπτώσεις οδηγούσε μέρος του έθνους αυτού και σε κάποια περίοδο ακμής και πάλι από την αρχή. Ένα μόνιμο τρίπτυχο, πτώση, μετάνοια και ακμή με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, όπως ακριβώς σήμερα, όπως πάντα. Δεν θα αναφέρουμε φυσικά κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αφού οι ιστορίες αυτές σχετικά με τον κάθε Κρήτη είναι ουσιαστικά παρόμοιες. Θα πούμε μόνον κλείνοντας πως οι λαοί του Ισραήλ, οι ιδιωτοί των οποίων παρουσιάζεται μέσα και σε αυτό το βιβλίο, είχαν φτάσει σε απόλυτο βαθμό εξαχρίωσης. Η φράση μάλιστα με την οποία κλείνει το βιβλίο των Κριτών είναι τέτοια που από τη μία μας εισάγει στην επόμενη καμπή της ιστορίας τους, την περίοδο δηλαδή κατά την οποία οι βασιλείς είναι αυτοί οι οποίοι ασκούν την εξουσία, και από την άλλη υποδεικνύει την ένταση της πτώσεως στην οποία βρίσκονταν πια τούτος ο λαός. Σημειώνει λοιπόν ο συγγραφέας. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμη βασιλιάς στο λαό. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Αυτά για σήμερα αγαπητοί ακροατές. Να εύχεστε και να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Χαίρετε. Ο δρόμος προς τη Δαμασκό. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Εκκλησιαστικής Φωνής της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, που θα χαρίσει την ελπίδα σε κάθε άνθρωπο που επιδιώκει τη δική του μεταστροφή και σωτηρία. Η μεταστροφή από το σκοτάδι της αμαρτίας στο φως της μετανοίας, μέσα από τη ζωή και τα κείμενα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παρουσιάζει ο πατέρας Αθανάσιος Γραμμένος.